Είμαι από τον blog Ελευθερία ή Τίποτα και βρίσκομαι στο γραφείο του κυρίου Αλαβάνου για να κάνω μια κουβέντα για την αριστερά, για το μέλλον της, για το μέτωπο αλληλεγγύης και ανατροπής, ίσως κάποια πράγματα και για τον ίδιο. Κύριε Αλαβάνου, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και ήθελα να σας ρωτήσω, ξέρω ότι από το 81 στο 2004 ήσασταν ευρωβουλευτής. Τι έχετε αποκομίσει από αυτή την εμπειρία, σας έμαθε κάτι και τι πετύχατε? Ποια πράγματα θεωρείτε σημαντικά ότι πετύχατε? Ναι, καταρχήν να πω ότι ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι έτσι μ' άγγιξε ο τίτλος του blog σας, Ελευθερία ή Τίποτα, το οποίο παίρνει, κάτι που παίρνει αξία. Νομίζαμε ότι είναι μόνο για τα βιβλία στην Αυθαλήνη, η ελευθερία, η θάνατος, αλλά σήμερα καταλαβαίνουμε την κατάσταση που υπάρχει, πόσο μεγάλη σημασία έχει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, ήταν πολλά χρόνια και είναι ένα σχολείο, όπως και να το κάνεις αυτό, διότι έχεις όλους τους πολιτικές δυνάμεις και τους λαούς της Ευρώπης. Είναι σαν το ταξίδι του Οδυσσέα, ακούς τις σιρήνες, δηλαδή τις καλές αμοιβές που δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το γεγονός ότι η Ευρώπη σου υπέσχεται ότι μπορείς να είσαι ένα κομμάτι της ελίτ, αλλά μπορείς να δεις και μια πραγματικότητα κοινωνική και ανισοτιμία μεταξύ των χωρών που να σε κάνει να πεις ότι αξίζει αυτός ο αγώνας που δίνω για την πατρίδα μου, για τους εργαζόμενους, αλλά θα λέει για τους εργαζόμενους όλης της Ευρώπης. Αν με ρωτήσεις το πιο σημαντικό ίσως που πετύχαμε, αλλά βλέπεις όλα καταραίουν τώρα, είναι αυτή η οδηγία που βγήκε για τους συμβασιούχους και η οποία εφαρμόστηκε κουτσουρωμένη στην Ελλάδα, έδωσε όμως τη δυνατότητα να έτσι σταθεροποιήσουν την εργασιακή τους θέση δεκάδες, για να μην πω παραπάνω, χιλιάδες εργαζόμενοι. Βέβαια σήμερα όλα αυτά τα παρασύρει η θύελλα της Τροϊκά. Μάλιστα. Ας κάνω τώρα μια άλλου τύπου ερώτηση για να αφορά το Ευρωκοινοβούλιο. Σας κατηγορούν συχνά πυκνά και εξ αριστερών και εκ δεξιών με την κατηγορία της αριστεριστής. Σας ενοχλεί αυτός ο χαρακτηρισμός? Έχει κάποιο περιεχόμενο ιδιαίτερο? Κοίτα να δεις, από μια άποψη έτσι με κολακεύει λίγα, γιατί η αριστεριστής συνδέεται με τις μικρές ηλικίες. Ένα εικοσάρι, έχει μια μολότοφ, θα τον πεις αναρχικό αριστεριστή. Έναν τριαντάρι, ο οποίος είναι αδιάλακτος, σε μια σειρά ζητήματα θα τον πεις σαν αριστερή. Επομένως, αριστεριστή, επομένως για την ηλικία μου θα λέγαω ότι είναι έτσι μια καλή κουβέντα. Δεν πιστεύω στους προσδιορισμούς. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι μας ενοχλεί ότι ο Τάδε λέει ότι πρέπει να φύγουμε από το ευρώ. Μας ενοχλεί ότι λέει ότι πρέπει να μείνουμε από το ευρώ. Θα έλεγα ότι οι ταμπέλες τελικά είναι κάτι το οποίο αντί για διάλογο δημιουργεί ένα κλίμα υποψίας, στόχευσης, φιλαθλοποίησης που ειδικά στην αριστερά δεν έπρεπε να υπάρχει. Μάλιστα. Ο Αντρέας Λεντάκης είχε γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Τα είπε όλα Μάρξ». Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Τα έχει πει όλα? Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να απαντήσει κανείς ότι τα έχει πει όλα. Μάλιστα. Με τον Μάρξ πέρασε ένα κομμάτι της ηλικίας μου όταν ήμουν έτσι μέσα στο κομμουνιστικό κίνημα, ήταν ότι τα είχε πει όλα, παρότι είχα αρχίσει να σκεφτόμουν. Ένα κομμάτι πέρασε ότι δεν είχε πει τίποτα μετά, όταν έγινε η κατάρρευση, και τώρα νομίζω ότι για να πάρουμε ένα νόμο της διαλεκτικής του, την άρνηση της άρνησης, ερχόμαστε ότι έχει πει πράγματα, ότι ήταν ένας από τους πολύ εύστοχους αναλυτές του παγκόσμιου καπιταλισμού, ότι έχει εκφράσεις οι οποίες ανταποκρίνονται σε συνθήκες που δεν υπήρχαν τότε, όπως για παράδειγμα το χρηματιστικό κεφάλαιο ενοχλείται από την ύπαρξη ακόμη και του παραγωγικού κεφαλαίου, γιατί θα θέλει μονάχα να κάνει τις κομπίνες, ας πούμε, και το καζίνο, και έτσι θα έλεγα σε μια πολύπλευρη, έτσι, σε ένα πολύπλευρο πεδίο μελέτης που πρέπει να έχουμε, να ξέχει τη θέση του. Μάλιστα. Παρότι είναι τόσο παλιός. Έχετε πει σε κάποια ομιλία σας για το μέτωπο, για να έρθουμε λίγο στο μέτωπο, ότι είναι κυρίως μια πολιτική πρωτοβουλία, ένα σχέδιο, μια πρόταση. Και από ό,τι έχω καταλάβει, τα ίδια σε γενικές γραμμές ισχυρίζονται, για να αναφερθώ στα πιο γνωστά, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ανταρσία, το ΕΠΑΜ του Καζάκη ή η Σπίθα του Θεοδωράκη ακόμα. Θέλω να ρωτήσω πρώτον, πού εντοπίζει τη διαφορά του μετόπου από τα υπόλοιπα μετοπικά σχήματα, και δεύτερον, αλληλεγγύη σε ποιους και ανατροπή με ποιους και σε τι? Ναι. Θα έλεγα ότι
Καταρχήν υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο μέτωπο, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ ή την Ανταρσία, ναι, ή ακόμη και τις άλλες κινήσεις που είπες. Δηλαδή, ότι εμείς δεν έχουμε ένα οργανωτικό σχέδιο. Ναι. Είμαστε κυρίως έτσι μια συσπήρωση που προωθεί μια πολιτική πρωτοβουλία. Δεν πάμε να κάνουμε άλλη μια δύναμη της αριστεράς. Πιστεύω ότι αυτό τελικά από την πείρα που είχαμε, θετική και αρνητική, θα είναι κάτι διαιρετικό. Εμείς υπάρχουμε και θα υπάρχουμε στο βαθμό που θα προωθηθεί η ενότητα της αριστεράς. Διαφορές υπάρχουν. Αλλά δεν είναι διαφορές οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με έναν ζωντανό διάλογο και ουσιαστικό ο οποίος μπορεί να υπάρξει. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, από την Σπίθα ή από το ΕΠΑΜ, η άποψή μου είναι ότι αναπτύσσεται το θέμα της εθνικής ανεξαρτησίας υπερτροφικά σε σχέση με τα κοινωνικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Η διαφορά μας με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν μπαίνουν τόσο έντονα τα ζητήματα του ότι πρέπει να κοπεί ο εμφάλιος λόρος της Ελλάδας με την Ευρωζώνη, διότι δεν υπάρχει η διέξοδος. Αλλά τελικά αυτό που θέλουμε εμείς είναι να βρεθούμε, να ανταποκριθούμε μαζί όλοι, να ανταποκριθούμε στο μέτωπο που υπάρχει μες στο λαό. Μες στο λαό υπάρχει μέτωπο, όταν στην πλατεία έρχεται ο δεξιός και δίπλα ο αριστερός, έρχεται ο εγγονός του χαροφύλακα του εμφύλιου και ο εγγονός αυτού που πέθανε στο απόσπασμα, ας το πούμε, του δημοκρατικού στρατού, καταλαβαίνετε ότι έχει διαμορφωθεί αυτό το μέτωπο. Το θέμα είναι να μπορέσουν οι πολιτικές δυνάμεις να ανταποκριθούν. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, ο λαός είναι πιο μπροστά από τις δυνάμεις της αριστεράς. Μάλιστα. Θα ρωτήσω πάλι για το μέτωπο, γιατί μιλάτε για σύμπλευση από τη μία σοσιαλιστών, σοσιαλδημοκρατών, αυτούς που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, τη σκέψη του Ανδρέα Παπανδρέου, για παράδειγμα, και αναρχικών, που μπορεί να θαυμάζουν προφανώς, ας πούμε, τον Μπακούνιν ή τον Κροπότκιν ή τον Μαλατέστα. Υπάρχει κάποια συγκολητική ουσία μεταξύ αυτών των δύο σοσιαλδημοκρατών και αναρχικών σε ένα ενιαίο κίνημα? Καταρχήν δεν αναφέρεσαι στους όλους, γιατί όταν μου λες αυτούς που προέρχονται από το κίνημα του ΠΑΣΟΚ, πάρα πολλοί είναι σαν τα ποντίκια που φεύγουν από το καράβι. Ναι. Και προσπαθούν να βρουν μια θέση στον ήλιο, στην καινούργια πραγματικότητα που καταλαβαίνουν ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως και στοιχεία, έντιμα θα έλεγα, έτσι, με αυτοκριτική, που θέλουν πραγματικά να συμβάλλουν και ειδικά και θέλουν, υπάρχουν μέσα στον κόσμο εκλογής του ΠΑΣΟΚ εκατοντάδες χιλιάδες που πιστεύουν ότι αξίζουν μια καλύτερη τύχη. Με αυτή την έννοια, ένα μέτωπο πρέπει να είναι ανοιχτό. Όταν δει κανείς το ΕΑΜ, θα δει, ας το πούμε, ότι η επικεφαλής του Ελλάς ήταν ο Βελουχιώτης, ο οποίος ήταν κομμουνιστής αλλά δηλωσίας, δηλαδή στιγματισμένος. Ή στο στρατηγείο του Ελλάς ήταν ο Σαράφης, ο οποίος ήταν ένας αστός βενιζελικός αξιωματικός. Άρα πρέπει να είσαι ανοιχτός, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να υπάρχει μια σταθερή βάση, ένα σταθερό πολιτικό πρόγραμμα που λες ότι πρέπει να φύγει η Τρόικα. Mm. Πρέπει να φύγουν οι κυβερνήσεις της Τρόικα. Πρέπει να σταματήσουμε να μας κυβερνάει η Ευρωζώνη. Πρέπει να προχωρήσουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου μέσα στις σημερινές διεθνείς συνθήκες. Πρέπει να εγκαταστήσουμε πάλι τη λαϊκή και την εθνική κυριαρχία που έχει καταργηθεί. Πρέπει να προχωρήσουμε στην πάυση πληρωμών. Πρέπει να έχει, δηλαδή, πρέπει να έχει μία βάση αυτή η πλατφόρμα συνάντηση. Όσον αφορά στους αναρχικούς, εντάξει, είναι ένα τμήμα έτσι μιας νεολαϊστικής βίας, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο έχει σχέση με την πολιτική, είναι κοινωνικό φαινόμενο, αλλά μην ξεχνάς ότι το Διεθνές Εργατικό Κίνημα, όταν ξεκίνησε στην πρώτη διεθνή, συμμετείχαν αυτοί που ακολουθήσαν το Μάξ μαζί με κορυφαίες αναρχικές προσωπικότητες όπως ο Μπακούνιν. Και θα λέω ότι σε μερικά πράγματα, όπως είναι η αντιεξουσιαστικότητα, ο αναρχικός χώρος έχει διδάξει. Επομένως, πιστεύω ότι πρέπει να είναι ανοιχτός όλη αυτή τη συνάντηση. Θυμηθείτε στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας, ήταν οι αναρχικοί μαζί με τους κομμουνιστές, μαζί με τους σοσιαλιστές, ανεξάρτητα που δυστυχώς και μεταξύ τους υπήρχε ένας άλλος εμφύλιος πόλεμος. Άρα θεωρείτε ότι η συγκολητική ουσία είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα κυρίως. Πιστεύω ότι ο καθένας αναπροσδιορίζεται σήμερα. Ό,τι και αν ήταν, σήμερα καλείσαι να πάρεις μια θέση και πιστεύω ότι δεν έχει νόημα να βλέπει κανείς το ιατρικό του φάκελο, το βιογραφικό στοιχείο. Βέβαια, το κάθε πρόσωπο
έχει φέρει μαζί του, ας το πούμε, και τα στοιχεία της φερεγγιότητας που έχει ή το ότι πάει να παίξει ένα παιχνίδι διάσωσης πολιτικής ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Εσείς με ποιες ομάδες από τον αναρχικό χώρο έχετε μιλήσει ως μέτωπο? Εγώ ξέρω ότι είναι αντιουσιαστική κίνηση, ας πούμε. Υπάρχουν κάποιες άλλες ή είναι μόνο αυτή? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω εγώ ότι αν θέλεις, δεν είχα καμία επαφή με τον αναρχικό χώρο, το αντιουσιαστικό. Μπορώ να πω ότι τελευταία με προβλημάτισε με όλες αυτές τις καταστάσεις οι οποίες γίνονται. Είχαμε μία συνάντηση με την αντιουσιαστική κίνηση. Κυρίως όμως έχω με νεότερα παιδιά τα οποία τα συναντώ στον κοινωνικό μου περίγυρο. Και τώρα προσπαθώ ακόμα και τα διαβάσματά μου να προσαρμόσω στην ύπαρξη αυτού του χώρου που ξέρεις ότι ξεκινούσε από τον μαξισμό-λενινισμό. Είχε στο περιθώριο. Σωστά. Επειδή είπατε τώρα για τους νέους ανθρώπους, θέλω να σας ρωτήσω ότι σε πολλές συνεντεύξεις σας αναφέρεστε στη νέα γενιά. Δείχνετε ότι έχετε ένα θαυμασμό και μια εμπιστοσύνη σε αυτήν. Από πού προκύπτει αυτός ο θαυμασμός και εμπιστοσύνη? Και εσείς πιστεύετε ότι τους καταλαβαίνετε? Το λέω επειδή υπάρχει ένα χάσμα. Πρώτον, δεν τους καταλαβαίνω. Ναι. Και το ξέρω ότι δεν τους καταλαβαίνω. Επίσης, θα έλεγα ότι πολλοί δεν με καταλαβαίνουν ή δεν μας καταλαβαίνουν αυτοί που είμαστε. Ναι. Άρα είναι διάλογος. Δεν τους θαυμάζω. Δεν θέλω να πω και αυτό ότι είναι νεολαία. Ξέρω όμως ότι είναι νεολαία το μέλλον, όπως και να το κάνεις. Ναι. Εντάξει, ότι όλες οι αμαρτίες μας φορτώνονται στους ώμους τους. Αμαρτίες γενιών, αμαρτίες πολιτικών κλπ. Ότι αν γίνει κάτι θα γίνει κυρίως από αυτές τις δυνάμεις. Και ότι οφείλουμε στη νέα γενιά, και το λέω αυτό έτσι ως άνθρωπος, ως πολιτικός, να δίνουμε μια πρώτη και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Τώρα δεν τους δίνουμε καμία ευκαιρία. Ειδικά σήμερα με την κρίση δεν τους δίνουμε καμία απολύτως ευκαιρία. Και θα έλεγα ότι η χώρα μας και οι κυβερνήσεις είναι υπόλογοι σε όλο τον ελληνικό λαό, αλλά θα έλεγα η πιο βαριά τους ευθύνη είναι στη νέα γενιά, σε αυτούς που είναι 20 και 30 και 40 ακόμη ετών. Δεν τους δώσει τη δυνατότητα να ανοίξουν τα φτερά τους. Πότε θα τα ανοίξουν, θα φτάσουν στην ίδια μου ηλικία, δεν γίνεται. Μάλιστα. Επειδή λέγαμε για την νεολαία τώρα, έχετε πει πως ένα σεβαστό κομμάτι μιας ευαίσθητης συγκρουσιακής και αντισυστημικής νεολαίας βρίσκεται στον αντιουσιαστικό χώρο. Εσείς τι πιστεύετε ότι βρίσκει διαφορετικό σε αυτό το χώρο η νεολαία και προστρέχει σε αυτόν, αντί να προστρέξει κοινοβουλευτικές ή κοινοβουλευτικές οργανώσεις και κόμματα της αριστεράς? Τι είναι αυτό που την προσελκύει περισσότερο? Η αίσθηση ελευθερίας. Της ελευθερίας μη υποδιέτησης, μη υπακοής αποφάσεις. Δεν ξέρω εγώ τις αντιεξουσιαστικές κινήσεις. Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που κάτι οργανώνεται, αμέσως διαμορφώνονται συνθήκες εξουσιαστικότητας. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι έτσι σήμερα ένα αυτόματο ρεύμα, ας το πούμε, της νέας γενιάς, όχι σήμερα, από το Δεκέμβριο του 2008, ίσως και πιο πριν, κατευθύνεται προς τα εκεί και επίπεδα μας προβληματίσει πάρα πολύ αυτό. Και θα έλεγα ότι αυτή η αίσθηση ελευθερίας και συμμετοχής και όχι το επάγγελμα του αφισοκολητή, ας το πούμε, ή του που μοιράζει μόνο που εκπηρύξεις και αυτά έχουν τη σημασία τους. Δεν τα μηδενίζω εγώ. Θα έπρεπε να είναι κάτι που θα μπορεί να το ξαναδώσει αριστερά. Μάλιστα. Θέλω να σας κάνω τώρα, δεν ξέρω, αυτή η ερώτηση όταν την έφτιαχνα μου φάνηκε περίεργη και εμένα. Βλέπω τις περισσότερες αφίσεις της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένου και του αναρχικού χώρου, συχνά βλέπω το μόριο να, όπως να τελειώνουμε με το κράτος, να φύγει το μνημόνιο, ενώ άλλες φορές βλέπω το μόριο θα. Θα πέσει η κυβέρνηση, θα ρίξουμε τον καπιταλισμό. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως η σκέψη της αριστεράς κινείται ανάμεσα στην ευχή ενός να και τη σιγουριά ενός θα. Δηλαδή, από τη μία ευχόμαστε και από την άλλη είμαστε σίγουροι, μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Ναι, είναι μία. Από τη στιγμή που όλες αυτές τις κινήσεις ξεκινάνε από μια συνειδητοποίηση που διαμορφώθηκε τον 19ο αιώνα ότι η εργατική τάξη θα είναι εκείνη η οποία, στις πλάτες της οποίας πέφτει το απελευθερωτικό χρέος της ανθρωπότητας. Χρέος σημαίνει να. Και πίστη σημαίνει θα. Εγώ νομίζω ότι έχουν τη σημασία τους το να, περισσότερο το να ίσως από το θα, γιατί το θα πολλές φορές είναι αξαπάτηση. Αλλά το κύριο σήμερα είναι να
Είδε την άκρη σου. Δεν μπορώ να το αποφύγω. Το κύριο σήμερα είναι η ικανότητά σου να, δημιουργηθεί μέσα στο, μέσα στην κοινωνία η αίσθηση ότι μπορεί να γίνει κάτι το οποίο είναι καλό, είναι ωφέλιμο, πάει τα πράγματα μπροστά, είναι όμορφο και ότι είναι δυνατόν να ζήσει κανείς σε μια άλλη κοινωνία. Αυτό είναι δηλαδή το, η δυνατότητα της αριστεράς να ξαναβάλει το όραμα μέσα στην ψυχολογία ενός, όχι όλης της κοινωνίας, δεν γίνεται αυτό, αλλά ενός μεγάλου τμήματος της κοινωνίας. Μάλιστα. Η ερώτηση που θα σας κάνω τώρα απευθύνεται βασικά στον οικονομολόγο Λαβάν, πέρα από πολιτική διάσταση. Επειδή υπάρχει οικονομία πραγματική, εθνική, χρηματοπιστωτική, περιφερειακή των δικτών, spread, CDS και έχουμε μπερδευτεί όλοι. Ήταν πάντα τόσο καταλαβίστηκε η συγκεκριμένη οικονομία για τον μεσοάνθρωπο? Καταρχήν ήταν καταλαβίστηκε για τους φοιτητές. Ναι. Πάρα πολύ και μπορώ να σου πω ότι είναι, πολλές φορές οι προσλήψεις ήταν εγκεφαλικές και με αυτόν τον τρόπο έμπαινε σε σχήματα τα οποία σε αποσπούσαν από την οικονομική και από την κοινωνική πραγματικότητα. Πώς το λένε το έργο της Σοφίας Κόπολα, μαθήματα μετάφρασης ή λάθος κάνει. Χαμένη στη μετάφραση. Σε μεγάλο βαθμό είμαστε χαμένοι στην οικονομία. Αυτά τα χρόνια ήταν ένα πάρα πολύ ακριβό, πάρα πολύ υπόδεινο μάθημα οικονομικής επιστήμης. Εγώ σου λέω ότι πολλοί οικονομολόγοι δεν ξέραν τι είναι τα spread. Σήμερα τα ξέρουν και οι γιαγιάδες περίπου τι είναι τα spread. Είναι ένα χαοτικό πλαίσιο για την χαοτική κατάσταση στην οικονομία, αλλά θα έλεγα ότι γενικά η δυνατότητά μας να καταλάβουμε μερικά πράγματα και να συζητήσουμε, βλέπω εγώ συζητήσεις με τον απλό κόσμο, είναι πολύ μεγαλύτερες. Μπορώ να σου πω ότι μεγαλύτερο πανεπιστήμιο για μένα ήταν αυτά τα 3 χρόνια, παρά τα 5 χρόνια που έκανα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τα οικονομικά. Μάλιστα. Στο φύλλο της ελευθεροτυπίας της 6ης 11ου, κάνατε μια δήλωση μαζί με διάφορους άλλους γνωστούς πολιτικούς ή δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο να κλείσει εφημερίδα. Και είπατε ότι είπατε πως ονειρεύεστε ένα εγχείρημα παλωτρίωσης, συλλογικής ιδιοκτησίας, αυτοδιαχείρισης των εργαζομένων, αυτοργάνωση που θα οδηγήσει σε μια πραγματική ελευθεροτυπία. Εμένα αυτό μου θυμίζει προσωπικά τις προσπάθειες κυρίως του ελευθεριακού αλλά και ένα μέρος του αριστερού χώρου να δημιουργηθούν υποδομές ενάντια του καπιταλιστικού συστήματος, που θα λειτουργούν ως σημερινό χειροπιαστό παράδειγμα μιας μελλοντικής διαφορετικής κοινωνίας που μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, ξέρω ότι υπάρχουν και έχω παρευρεθεί συλλογικές κουζίνες ανέργων, υπάρχει αλληλέγγυο εμπόριο, οι συζητήσεις περί αποανάπτυξης. Εσείς πώς βλέπετε τις προσπάθειες αυτές? Πρέπει ο κόσμος να προσπαθήσει να φτιάξει μέσα στο ίδιο το σύστημα καταστάσεις που να μπορούν να είναι αντίθετες και να δίνουν ένα παράδειγμα? Ουσιαστικά κάνεις μια ερώτηση στην οποία έχεις και την απάντησή μου. Αντιλαμβάνεις, διότι συμφωνώ με αυτά που λες. Εγώ καταλαβαίνω, ας το πούμε, σου έρχεται μια επιχείρηση όπως η ελευθεροτυπία. Καταλαβαίνω ότι ακόμη και μια καπιταλιστική επιχείρηση η οποία είναι μέσα στα πλαίσια του συστήματος και μάλιστα στους ιδεολογικούς μηχανισμούς, τους πιο επιθετικούς του συστήματος απέναντι στην κοινωνία, έχει σημασία να υπάρξει για να χάσουν χίλιοι άνθρωποι τις δουλειές τους. Δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια σε αυτό. Ναι. Την ίδια στιγμή όμως σκέφτεσαι μπορεί να πάει παραπέρα. Βλέπεις και την κατάσταση η οποία δεν αφήνει διέξοδο ούτε μέσω τραπεζών ούτε οτιδήποτε άλλο και βγάζεις αυτή την εμπειρία, μια εμπειρία που μας ήρθε από την Αργεντινή, μας έχει έρθει και από άλλες χώρες, ότι σε συνθήκες κρίσης η δυνατότητα παλωτρίωσης, αυτοοργάνωσης, λειτουργίας υπάρχει. Βέβαια, η εμπειρία έδειξε ότι εφόσον δεν διαμορφωθεί ένα συνολικό πολιτικό πλαίσιο πάνω σε αυτά, που να τις επιτρέπει να ανθίσουμε, δεν έχουν, είναι πάρα πολύ δύσκολες πρωτοβουλίες αυτές, οι ανατροπές, οι ρήξεις αυτές, να μπορέσουν να επιβιώσουν τουλάχιστον σε μεγαλύτερη κλίμακα. Μπορεί να επιβιώσουν ως κάποιοι σποραδικοί χώροι ανταλλαγών, ας το πούμε, ή παραδείγματα όπως ο σπόρος ή άλλα που έχουμε εδώ πέρα, αλλά συνολικά να αλλάξουν την κοινωνία δεν μπορούν. Σήμερα όμως σε συνθήκες και αξίζει να το δοκιμάσεις και πιστεύω ότι είναι μεγάλα σχόλια για αυτά. Μάλιστα. Επειδή η πολιτική καιρή δεν είναι ιδιαίτερα περίεργη και ο χρόνος φαντάζει πολύ λίγος, κάτω από αυτές τις συνθήκες θα υπάρξει περισσότερη έντονη προσπάθεια του μετόπου προς την κατεύθυνση της ενότητας ή πιστεύετε πως δεν υπάρχει χρόνος πια?
για κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να το δεχτείς αυτό. Έχει χαθεί πάρα πολύ καιρό. Δεν πρέπει να το δεχτείς. Ποτέ δεν πρέπει να το δεχτείς. Όταν είσαι βαριά άρρωστος, από μια αρρώστια που ξέρεις ότι σε οδηγεί στο μοιραίο και βλέπεις τα παιδιά σου, τους συγγενείς σου, τους φίλους σου, δεν θα κλειδίσω λίγο χρόνο ακόμη. Εντάξει. Και μπορεί πραγματικά αυτό το. Και αυτές οι δύσκολες στιγμές να είναι σημαντικές στη ζωή ενός άνθρωπου. Πολύ σημαντικές και πολύ πλούσιες και πολύ όμορφες, παρότι συνδέονται με μια πορεία η οποία είναι δραματική. Με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει. Έχει χαθεί απίστευτος χρόνος. Απίστευτος χρόνος. Πιστεύω αν οι δυνάμεις της αριστεράς, ειδικά οι κοινοβουλευτικές, είχαν συνειδητοποιήσει πόσο έντονα ερχόντουσαν τα προβλήματα σχετικά με την Ευρώπη και είχαν μπορέσει να βγουν από τη λογική του πώς θα πάω, θα έχω καλύτερα ποσοστά ή πώς θα αυξήσω τη δύναμή μου. Και είχαν μπει έτσι με γενναιότητα και με τόλμη σε ένα μεγάλο εγχείρημα εναλλακτικό. Αλλά παρόλα αυτά και το σήμερα να χαθεί θα το πεις αύριο. Και το αύριο να χαθεί θα το πεις μεθαύριο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα με την αριστερά? Ότι δεν υπάρχει ένα συνολικό εναλλακτικό σχέδιο ή ότι υπάρχουν πολλά εναλλακτικά σχέδια? Το πρόβλημα με την αριστερά είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει και ο αριστερός, ότι είναι, ενώ είναι μια δύναμη που θέλει να είναι επαναστατική, να αλλάξει το σύστημα κλπ. Ή ριζοσπαστικά μεταρρυθμιστική, την ίδια στιγμή είναι και μια δύναμη του συστήματος. Δηλαδή οι κώδικες, οι αξίες του συστήματος διεισδύουν μέσα στην αριστερά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αποφύγεις. Είναι εκ των πραγμάτων, αλλά στο οποίο πρέπει να έχεις συνείδηση ώστε να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Αυτό καταλαβαίνουμε ίσως καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο, που μπορεί να είμαστε αντικαπιταλιστές, να διαβάζουμε μια αριστερή εφημερίδα, να ντυνόμαστε εργατικά, να φοράμε τραγιάσκα. Την ίδια στιγμή όμως ο καπιταλισμός υπάρχει μέσα μας, με ατομικιστικές επιλογές που έχουμε για μας, για τα παιδιά μας, για το αυτοκίνητό μας, για τις καταθέσεις μας κλπ. Πιστεύω αυτό είναι το κύριο πρόβλημα, δηλαδή, ότι έχει ενσωματωθεί, έχει ενσωματώσει αξίες του συστήματος, με συνέπεια να μην μπορεί να γίνει μια δύναμη ανατροπής. Γιατί η δύναμη ανατροπής του συστήματος σημαίνει καταρχήν ότι απέναντι στα ατομικιστικά βάζει τη συλλογικότητα. Επομένως δεν υπάρχει το πρόγραμμά μου, το πρόγραμμα εκείνου, το πρόγραμμα εκείνου, το μαγαζί, το δικό μου, το μαγαζί εκείνου. Μου έχει κάνει εντύπωση, έχω δει σε περιοδίες μαγαζάτορες που βλέπεις ένα σε ένα μικρό δρόμο του Εράλεω, ας το πούμε, πουλάει ένα γυναικεία εσώρουχα, πουλάει όλος απέναντι γυναικεία εσώρουχα. Παλιότερα όταν πηγαίναν καλά, θα θέλω ένας να βουλιάξει ο άλλος. Έχω βρεθεί και έχω συζητήσει και ο ένας κατανοεί το πρόβλημα του άλλου και θέλουν να παλέψουν μαζί. Ας κάνει λοιπόν η αριστερά αυτό που κάνουν έτσι αυτόματα μέσα από την κοινωνική τους εμπειρία και τον αποδιορισμό τους οι απλοί μεγαζάτορες. Οι απλοί άνθρωποι. Ήσασταν για χρόνια κοινοβουλευτικός, τώρα πλέον είστε εξωκοινοβουλευτικός. Έχετε δράσει και στα δύο πεδία. Εσείς ποιο πεδίο πιστεύετε πως διαθέτει περισσότερα στοιχεία ουσιαστικής πολιτικής δράσης? Τι σας έχει προσφέρει το ένα για να δράσετε πολιτικά καλύτερα και τι το άλλο για να δράσετε πολιτικά καλύτερα? Κοίταξε, το να είσαι κοινοβουλευτικός σου προσφέρει κυρίως τη δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Που από ό,τι φαίνεται τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει με κανένα τρόπο και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για να περάσει ο λόγος σου. Αλλά την ίδια στιγμή αποσπάσαι από την κοινωνία. Δηλαδή, πιο πραγματικά καταλαβαίνεις τα πράγματα, καταλαβαίνεις τους περιορισμούς και τις δυνατότητες μιας κοινωνίας μέσα από την εξωκοινοβουλευτική σου παρουσία. Εξάλλου, στα 10 εκατομμύρια 11 των Ελλήνων, τα 300 είναι κοινοβουλευτικοί. Οι υπόλοιποι 9 εκατομμύρια. Εξωκοινοβουλευτικοί είμαστε. 999.700 είμαστε εξωκοινοβουλευτικοί. Σωστά. Ο Καστοριάδης έλεγε πως η δημοκρατία ή είναι άμεση ή δεν υπάρχει. Εσείς τι πιστεύετε, επειδή μιλάγαμε και για κοινοβουλευτισμό? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι εντάξει, πρέπει να φύγουμε εντελώς από το πρότυπο, το παραδοσιακό που είχε αριστερά του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Ναι. Πρέπει να σταματήσει ο φόβος της δημοκρατίας.
Πρέπει να μπουν στοιχεία όπως είναι η ανακλητότητα, τα περιορισμοί των θητείων κλπ. Πρέπει να υπάρχει άμεση δημοκρατία. Στις μεγάλες, βέβαια, στους μεγάλους αριθμούς είναι δύσκολο να έχεις την άμεση δημοκρατία. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται μια νέα ευκαιρία πια από το διαδίκτυο, από τη διατεχνολογία. Μια ασύλληπτη ευκαιρία. Δηλαδή, αν με ρωτούσες πριν 30 χρόνια, θα σου λέει τι άμεση δημοκρατία. Πώς δηλαδή, θα μαζευτούμε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Πάλι θα μαζευτούν όσοι έχουν τα αυτοκίνητα να πάνε σε αυτή τη συνέλευση. Κατάλαβες, δεν έχουν να πληρώσουν το τρένο. Σήμερα το διαδίκτυο σου παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και είναι ένα εγχείρημα με μεγάλο ρίσκο. Η ζωή όμως δείχνει ότι πρέπει να το προσπαθήσεις. Άρα ουσιαστικά συμφωνείτε ότι η δημοκρατία, αν δεν είναι άμεση, δεν είναι κάτι, δεν υπάρχει. Όχι, δεν θα το έλεγα έτσι εγώ, δεν θα έδινα ίσως τόσο πολύ θάνο. Η δημοκρατία εκεί που μπορεί να είναι άμεση και δεν είναι, τότε δεν υπάρχει, έτσι θα το έλεγα. Μάλιστα. Δεν πρέπει να μηδενίσουμε δηλαδή σε αυτά τα πλαίσια και μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αλλά που θα έχει στοιχεία, ας το πούμε, ριζοσπαστικά, που μπορεί να πάρει από τα Γαλλική Επανάσταση, μπορεί να πάρει από τα Σοβιέτ, μπορεί να πάρει από κολεκτίβες, μπορεί να πάρει από διάφορους θεσμούς που έχουν υπάρξει. Ωραία. Τώρα είμαστε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις. Είχε γράψει ελευθεροτυπία για την κυβέρνηση Παπαδήμου, κυβέρνηση Πασόκ με μπλε και μαύρους κόκκους. Εσείς θα συμφωνούσατε ή θα δίνατε ένα διαφορετικό τίτλο στη σημερινή κυβέρνηση μαζί με αυτόν ή εκτός διαφορετικό από αυτόν εντελώς? Θα έλεγα κυβέρνηση του συστήματος εγώ. Εντάξει, είναι ένας έξυπνος, ας πούμε, ένας ευρηματικός τίτλος αυτός. Θα έλεγα ότι είναι μια κυβέρνηση του συστήματος, κάτι το οποίο, ενός συστήματος όμως το οποίο καταραίει, εντάξει, είναι σε σοβαρό κλονισμό, κάτι το οποίο δίνει ασύλληπτες δυνατότητες στην αριστερά. Να σκεφτούμε ότι τη λύση σήμερα που εφαρμόζεται και η οποία έχει τις εφεδρίες, τις απολύσεις, την πείνα, την μετανάστευση, όλα αυτά σχέδια την υποστηρίζουν και οι δύο δυνάμεις του δικομματισμού και μαζί και η ακροδεξιά, η οποία πάντα δημαγωγεί τις ευρωπαϊκές συνθήκες κρίσης. Είναι μέσα στην κυβέρνηση τώρα αυτό. Για την αριστερά ποτέ μέσα σε αυτή την δραματική κατάσταση που υπάρχει δεν έχουν δοθεί οι πολιτικές προϋποθέσεις τόσο ευνοϊκές για μια εναλλακτική λύση. Mm. Τόσο. Θέλω να πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί τελικά, ας το πούμε. Μάλιστα. Η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το... Θα ήθελα να μου περιγράψετε, αν μπορείτε, το όραμά σας για τη μελλοντική κοινωνία. Πώς θα θέλατε να είναι? Είναι δύσκολο το ερώτημα, γιατί περιλαμβάνει πολλά πράγματα, αλλά θα ήθελα έτσι να μου πείτε σε αδρές γραμμές, σε λίγες γραμμές, πώς θα θέλατε να είναι. Το όραμα σημαίνει ότι δεν θες να πεις, ας πούμε, πώς θα είμαστε απλώς όταν βγούμε από την κρίση και ξαναξεκινήσουν δουλειές και δουλεύει πάλι η βιομηχανία και δουλεύει ο τουρισμός μας και τα παιδιά μπορούν να πάνε σχολείο και να κάνουν αγγλικά και να πάρουν μια υποτροφία ή να πάνε να κάνουν ένα μεταπτυχιακό έξω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι μέσα από μια περίοδο δοκιμασία είναι εφικτό. Το όραμα είναι κάτι πιο παραπέρα. Σωστά. Παραπέρα. Αλλά στην πραγματικότητα το όραμα είναι η ουτοπία η οποία είναι αναγκαία να υπάρχει και αυτό πιστεύω ότι είναι ένα στοιχείο που θα έπρεπε να έχει αριστερά, ώστε να κάνεις βήματα μπροστά μες στην πραγματικότητα. Κάτσε, μην το φτάνεις. Το όραμα για να είναι όραμα είναι άπιαστο. Το όραμα ποτέ δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα, γιατί δεν θα είναι όραμα τότε. Θα είσαι μια πραγματικότητα που δεν θα έχει οράματα. Όταν μου βάζεις κανένα τέτοια ερώτηση, ξέρεις έτσι αυτό μετά, μου ήρθαν στο μυαλό σκηνές από παιδικά παραμύθια. Δηλαδή παιδιά τα οποία παίζουν, γελάνε, αγοράκια που βλέπουν κοριτσάκια και τους αρέσουν, μπαλόνια, λίμνες, κύκνοι. Μπορεί να φαίνονται αστεία όλα αυτά, αλλά μπορούμε να ζήσουμε κάπως καλύτερα και πιο ανθρώπινα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εσύ.